Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων ΚΟ, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Συνεχίζοντας τα αφιερώματα στις διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, σήμερα τιμούμε την Ύμβρο και την Τένεδο, δύο μαρτυρικά νησιά με μακραίων ιστορία, όπου ο άλλοτε ατμάζων ελληνισμός έχει συρρυκνωθεί σημαντικά σήμερα, καθώς οδηγήθηκε στο ξεριζωμό. Θα γνωρίσουμε τη μουσικοχορευτική παράδοση και το λαογραφικό πλούτο τους μέσα από τα τραγούδια και τους χορούς. Και επειδή θεωρούμε απαραίτητη τη γνώση της ιστορίας κάθε τόπου που προβάλλουμε, η φιλόλογος και μέλος του Λυκείου των Ελληνίδων, κυρία Κατερίνα Μπαλαλή, θα κάνει μια σύντομη ιστορική αναφορά και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης την ανάγνωση της ομιλίας του Ελευθέριου Βενιζέλου στις εργασίες της συνθήκης της Λοζάνης το 1923 και θα την αποδώσει ο κύριος Μιχάλης Κούνος, τον οποίο και ευχαριστούμε. Θερμά ευχαριστούμε επίσης τους μουσικούς και ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Νικολάου για τη μουσική επιμέλεια της εκδήλωσης. Τους χορευτές και τις χορεύτριες που θα αποδώσουν τους χορούς με την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου μας, κυρίου Μανώλη Χαλκιδιού, στον οποίο ανήκει και η ιδέα της εκδήλωσης. Την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κυρία Ματίνα Βουκελάτου, που ανταποκρίθηκε πρόθυμα στα αιτήματά μας. Τον κύριο Σκεύο Ξυλουρά για την ηχοφωτιστική κάλυψη. Τον κύριο Ανδρέα Αρβανιτάκη για την προσφορά των κερασμάτων, προέρχονται από την Ύμβρο η συνταγή, που θα πάρετε κατά την έξοδο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την προβολή της εκδήλωσης και όλους εσάς που παρευρεθήκατε. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη τον εκπρόσωπο του Αξία. Ξεκινήσει η κυρία Μπαλαλή. Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί θρησκευτικοί, πολιτικοί και στρατιωτικοί εκπρόσωποι, φίλες και φίλοι του Λυκείου Ελληνίδων, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην εκδήλωση «Βήματα στη σκιά της ιστορίας» Ύμβρος Τένεδος. Όπως μας λέει και ο τίτλος, σήμερα τα βήματα του χορού θα μας οδηγήσουν πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα 100 χρόνια πριν, όταν τα δύο νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου βρέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη της ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τα νησιά Ύμβρος και Τένεδος τα συναντάμε στην είσοδο του Ελισπότου, στα ιστορικά στενά, και ανήκουν στο σύμπλεγμα των Θρακικών Σποράδων. Η στρατηγική τους θέση τα έφερε από την αρχαιότητα ακόμα αντιμέτωπα με πολλούς εχθρούς, όπως οι Πέρσες, οι Σλάβοι, οι Ενετοί και οι Τούρκοι. Ως και ο Μέγας Αλέξανδρος είχε καταλάβει την Τένεδο. Στη νεότερη ιστορία, τα δύο νησιά δόθηκαν στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Σευρών, τον Αύγουστο του 1920. Συνθήκη την οποία περήφανα υπέγραψε ο τότε Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος, πραγματοποιώντας το όραμά του για τη Μεγάλη Ελλάδα. Η χαρά του δεν έμελε να κρατήσει για πολύ, καθώς τα ίδια τα γεγονότα ακύρωσαν τη συνθήκη αυτή στην πράξη. Δύο μήνες μετά, ο Ελευθέριος Βενιζέλος χάνει τις εκλογές και ταυτόχρονα η Ελλάδα χάνει τη στήριξη των συμμάχων, καθώς οι πολιτικοί του αντίπαλοι επαναφέρουν στο θρόνο τον βασιλιά Κωνσταντίνο, προκαλώντας τη δυσαρέσκειά τους. Έτσι, η Ελλάδα εισέρχεται στη Μικρασιατική εκστρατεία μόνη της, με την τραγική και καταστροφική κατάληξη που όλοι ξέρουμε. Αμέσως μετά ξεκινάει η διάσκεψη της Λοζάνης, η οποία είναι μια πολύμηνη διεθνής διαπραγμάτευση μεταξύ των νικητριών δυνάμεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και στην οποία η Ελλάδα έρχεται έχοντας συντριβεί στρατιωτικά και αντιμετωπίζοντας μια πρωτοφανούς μεγέθους οικονομική και ανθρωπιστική κρίση.
Το παρασκήνιο σκοτεινό και τα αδιέξοδα εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο. Παρ' όλα αυτά, ο Ελευθέριος Βενιζέλος με την πολιτική και διπλωματική του οξυδέρκεια καταφέρνει να επιτύχει για τη χώρα του ευνοϊκούς όρους. Δεν κρύβει ωστόσο ποτέ το συναίσθημά του ως πολιτικού και ως Έλληνα, το οποίο δεν είναι άλλο από βαθιά μελαγχολία, όπως ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά. Την ειρήνη αυτή, είπε, θα την καταπιούμε όπως παίρνουμε το ρετσινόλαδο. Έτσι, τον Ιούλιο του 1923, υπογράφει με την Τουρκία τη Συνθήκη της Λοζάνης, που έρχεται να βάλει τέλος στη μεγάλη ιδέα και να καθορίσει τα σύνορα της σύγχρονης Ελλάδας και Τουρκίας. Πρόκειται, όπως είπαμε, για μια συνθήκη ειρήνης με την οποία παραχωρούνται στην Τουρκία και τα δύο νησιά, η Ήμβρος και η Τέλεμος. Επιπλέον, οι κάτοικοί τους εξαιρούνται από την ανταλλαγή των πληθυσμών και κατοχυρώνεται η ασφάλειά τους, με ρητό όρο ότι κανένας από αυτούς που θα έμεναν στα νησιά και για κανένα λόγο δεν θα κακοποιούταν από τους Τούρκους, πράγμα που δεν τηρήθηκε στο ελάχιστο. Οι Τούρκοι, πριν καν επικυρωθεί η συνθήκη, καταλαμβάνουν τα δύο νησιά και αρχίζουν τις παραβιάσεις των όρων της. Δικαιοσύνη, αστυνομία, τελωνία και λιμάνια έρχονται στα χέρια τους. Η κεντρική σχολή Ήμβρου κλείνει και οι ελληνικής καταγωγής μαθητές υποχρεούνται να εκπαιδεύονται στην τουρκική, νόμος που ίσχυσε με μεγάλη αυστηρότητα. Σαν να μην έφταναν αυτά, επιβάλλονται στους Έλληνες εξοδοτικοί φόροι και πολλοί προύχοντες εξορίζονται στην Ανατολική Τουρκία, μαζί τους και ο Μητροπολίτης Ήμβρου. Δεσμεύονται οι περιουσίες των μοναστηριών, ενώ οι άντρες ηλικίας 20 έως 40 ετών επιστρατεύονται και στέλνονται στα αμελέτα βουρού, τα περίφημα τάγματα εργασίας. Το τελειωτικό χτύπημα για τον ελληνισμό των δύο νησιών έρχεται με αφορμή τα γεγονότα της Κύπρου. Όλα τα σχολεία κλείνουν οριστικά, η ελληνική γλώσσα πάβει να διδάσκεται και όλοι οι δάσκαλοι απολύονται. Ήμβροι και Τενέδιοι του εξωτερικού χάνουν την υπηκότητά τους και τους απαγορεύεται η επιστροφή στα νησιά, τη στιγμή που αυτά αλλάζουν όνομα και γίνονται Γεκουτσέατα και Μπορσκάτα. Όλα αυτά έγιναν στα πλαίσια του γνωστού προγράμματος διάλυσης, το οποίο δεν ανακοινώθηκε ποτέ επίσημα, ακριβώς επειδή αποτελούσε κατάφορη παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης και είχε σαν στόχο τον πλήρη εκτουρκισμό των δύο νησιών. Το 1964 η Ελλάδα αντιδρά για πρώτη φορά, καταγγέλλοντας την UNESCO τον μη σεβασμό από πλευράς Τουρκίας των εθνικών, θρησκευτικών και γλωσσικών παραδόσεων στα δύο νησιά. Ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το κλείσιμο των σχολείων και τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις. UNESCO και ΟΗΕ καλούν τις δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να επιλύσουν τη διαφορά τους. Έπρεπε ωστόσο να αλλάξουμε χιλιετία και να φτάσουμε στο 2005, όταν για πρώτη φορά στην ιστορία των δύο νησιών, Τούρκος Πρωθυπουργός, ο Ταγί Περντογάν, επισκέφτηκε την Ήμβρο και την Τένεδο, υποσχόμενος απόδοση δικαιοσύνης στους εκπροσώπους της ελληνικής μειονότητας και ίση μεταχείριση με τους Τούρκους συμπολίτες τους. Έτσι, το 2013 λειτουργεί ξανά το Δημοτικό Σχολείο Ήμβρου με μόλις 4 μαθητές και το 2015 ανοίγει γυμνάσιο Λύκειο, όταν στο νησί υπάρχει μόνο ένας Έλληνας έφηβος σε ηλικία γυμνασίου Λυκείου. Παρένθεση, σήμερα στο σχολείο αυτό φοιτούν 37 μαθητές και μαθήτριες. Όλα αυτά επετέφθησαν χάρη στις εντατικές προσπάθειες ομογενειακών φορέων και τη βοήθεια του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου που είχε γεννηθεί στην Ήμβρο, της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, αλλά και των Μητροπόλεων Κο, Νησίρου και Σίμης. Η Ήμβρος, η Τένεδος και οι άνθρωποι τους έζησαν σαν παιδιά ορφανά, με δύο μητριές και δίχως μάνα, αφρόντιστα και ξεχασμένα για χρόνια, όπως εξομολογείται ο πρόεδρος της Ένωσης Ήμβριων. Παρ' όλα αυτά, ή ίσως καλύτερα χάρη σε αυτή την απομόνωση, κατάφεραν να διατηρήσουν ατόφια την ελληνική μουσικοχορευτική τους παράδοση, με έντονα τα ίχνη του παλαιού γεωγραφικού ενιαίου χώρου του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι, Θράκη, Μικρά Ασία και Αιγαίο χαρίζουν στην Ήμβρο και την Τένεδο μουσικά, χορευτικά και ενδυματολογικά στοιχεία και δημιουργούν μελωδίες και σκοπούς μοναδικούς και άκρως συγκινητικούς, τους οποίους θα απολαύσετε εντός ολίγου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που είστε σήμερα εδώ και να κλείσω με ένα στίχο του Ρώσου ποιητή Σεργέη Γεσένιν από το ποίημα «Γράμμα στη μητέρα», αφιερώνοντας το στίχο αυτό στον Ελευθέριο Βενιζέλο,
που έχασε για πάντα το όνειρό του προκειμένου να προσφέρει στην Ελλάδα την ειρήνη. Για ό,τι ανεκπλήρωτο έχει μείνει, ας είναι ειρήνη. Ειρήνη στα όνειρα που χάθηκαν. Σας ευχαριστώ. Ιουλίου 1923. Με ερωτάτε τα συντυπώσεις μου εκ της υπογραφής της ειρήνης. Πώς να σας κρύψω την βαθία μελαγχολία με την οποία υπογράφω τη συνθήκη της Λοζάνης, δια της οποίας οριστικώς καταργείται η συνθήκη των Σεβρών. Ετούτης, έθεσα την υπογραφή μου με τη συνέστηση ότι προσφέρω υπηρεσία στην χώρα μου. Ιτήθημεν. Και μετά την πλήρη διπλωματική απομόνωση στην οποία περιήλθομεν, δια της πολιτικής ή της οδήγησεν εις την ήταν, επανάληψης του πολέμου, η δύνατο να οδηγήσει εις πλήρη όλεθρον της Ελλάδος. Ενώ δια της θαυμαστής αναδιοργανώσεως του στρατού είναι πέτυχεν η επανάστασης, επετύχομεν ειρήνη, ή της επιτρέπει εις το έθνος να τερματίσει την πολεμική περίοδο και να αφοσιωθεί εις το έργο της εσωτερικής ανασυντάξεως. Εάν λέγω καταπάγοντες των εμφύλιων σφαραγμών και επαναφέροντες την κανονική λειτουργία του πολιτεύματος, κατορθώσομεν δια ελευθέρων εκλογών την συγκρότηση εθνικής αντιπροσωπείας δυνάμενης να δώσει εις την χώρα κυβέρνηση ανάλογων των περιστάσεων, τότε πιστεύω ότι δυνάμεθα να αποβλέπομεν μετεμπιστοσύνης εις το μέλλον. Ελευθέριος Βενιζέλος. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε ακόμα μία εκδήλωση του Λυκείου των Ελληνίδων. Βήματα στη σκιά της ιστορίας. Όταν θες να φανείς σε έναν τόπο, του παίρνεις τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Η Κατερίνα Παραλή μας είπε πριν ότι η Ήμπρος και η Τένετος έχει 37 μαθητές σήμερα, 2024. Εμείς, σαν Λυκείο Ελληνίδων, θεωρούμε ότι είναι χρέος μας να σας δείξουμε το κομμάτι του πολιτισμού, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο. Καταπληκτικές μουσικές, πανέμορφους παραδοσιακούς χορούς, με κοινό παρανομιστή την Ελλάδα. Χώρος της συνάντησης πολλών πολιτισμών, αυτά τα δύο νησιά, Έλληνες, Οθωμανοί, Φράγκοι, δέχτηκε και αφομοίωσε τραγούδια πολλών περιοχών, από τον Κόνια της Καπαδοκίας, την Κάιδα της Μακεδονίας, μέχρι τους Καρσιλαμάδες της Εθνικής Ασίας, ακόμα και χορούς της Δύσης, Βάλς, Ταγκό και Φόξ Αγγλέ. Σήμερα θα γνωρίσουμε μερικούς από τους πιο γνωστούς ρυθμούς, αλλά και τραγούδια που άφησαν ιστορία στα νησιά της Σύμβουλου και τα Νέδρου. Ξεκινάμε με Σιτό Καλαματιανό, ένας από τους βασικούς χορούς του τοπικού ρεπερτορίου, που χορεύεται σε όλες τις περιστάσεις. Χορεύουν άνδρες και γυναίκες σε ανοιχτό κύκλο, έχοντας απορροφήσει το κινητικό μοτίβο της Μακεδονίας και της Τράκης με την κίνηση των χεριών. Θεέ μου τη Σύμβουλου στα βουνά, λίγο χαμηλώσέ τα, να δω τα μάτια που αγαπώ και ύστερα ψήλωσέ τα.
Χορός Γκάιτα. Μόνο από το όνομα καταλαβαίνουμε ότι ο χορός έχει επιρροές από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έντονο σουστάρισμα που θα μπορούσε να μας φέρει στο μυαλό μια νησιώτικη σούστα ή μια χασαπιά. Μεικτός χορός. Το χορό να τον ήξερα και εγώ. Του φτιάχνω το χορό.
ξεχωριστό ή αλλιώς τενετιό. Επίσης, από τους βασικούς χορούς του Οπτικού Ρεπερτορίου που χορεύεται σε όλες τις περιστάσεις, γάμους, γλέντια, πανηγύρια. Χορεύεται σε ανοιχτό κύκλο από άνδρες και γυναίκες, με κάτιμα των χεριών από τις παλάμες με ρυθμισμένους αγώνες. Παραλλαγές πραγματοποιεί ο πρώτος και είναι συνήθως στροφές και καθίσματα, αλλά και στην περίπτωση που χορεύεται ζευγαρωτός, τσαλίμια και φιγούρες γίνονται και από τα δύο μέρη. Στο συρτό, αλλά και στον επόμενο χορό, οι φιγούρες που θα δείτε γίνονται από όλους τους χορευτές συγχρονισμένα, χωρίς αυτό να είναι να αποτελεί στοιχείο της παράδοσης, αλλά θα κάνει τους χορούς ευανάγνωστους και πιο κατανοητούς από εσάς. Χαρακτηριστική είναι η χορευτική στάση των γυναικών στους χορούς της περιοχής. Τα δύο αυτά νησιά ήταν κοινωνίες κυριαρχικές. Σίγουρα οφείλεται στη μετανάστευση και στις δουλειές της θάλασσας που κρατούσαν τους άνδρες μακριά από τα σπίτια τους, αλλά το κύριο συστατικό αυτής της πραγματικότητας είναι ότι οι ελληνικές οικογένειες ήθελαν η διαφορά με τους Οθωμανούς να είναι ολοκάθαρη. Εμείς δεν είμαστε Τούρκοι.
σκοπός Καλαμιά είναι ο Κασιλαμάς που θα ακούσουμε. Χορός που συναντάται σχεδόν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Οι ρίζες του χορού είναι από τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας και σημαίνει πως δύο χορεύουν αντικριστά. Μικτός χορός. Οι άντρες στην Ήπειρο κατούν τον ρυθμό με καρυδάκια και τα γουδούν με την άδεση. Το βάλε στελένη
σειρά μου. Μια τόσα ευχήσα μου, τόσα ευχήσα μου.
Ο Κόνιαλς είναι παραδοσιακό τραγούδι των τουρκόφωνων προσφύγων της Καπαδοκίας. Το έφεραν μαζί τους από την πατρίδα τους μετά την οικιαστική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών. Κόνιαλη στα τουρκικά είναι η ονομασία των κατοίκων της βυζαντινής περιοχής πόλης Ικόνιο. Η ποντιακή εκδοχή του ονομάζεται το Κιατρικόν και η κυπριακή η Βράκα. Ο χορός είναι μια μορφή καρσιλαμά. Η διαφορά μεταξύ των καρσιλαμάδων βρίσκεται στο ρυθμό των κινήσεων και στο ύφος, που είναι πολύ συγκρατημένες, δωρικές, απηχώντας την ιερότητα και το μεγαλείο της μικρασιατικής παράδοσης. Στην Ήβρο και την Τένεδο, ο Κόνιαλης υιοθετήθηκε και ήρθε στα μέτρα του νησιώτικου ύφους, έγινε πιο ανάλαφρος. Οι χορευτές συνοδεύουν τα όργανα παίζοντας κουτάλια. Αχ, Κονιαλή μου, σας εδώ στην αγορά και με σκέρτσο να μου κόβεις παστουρμάκι στο τσουκάκι. Αμάν, Κονιαλή μου, με το μαχαίρι που κρατάς μου πήρες τη ζωή μου. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να ζήσω, Κονιαλή μου. Τον ηθοποιό του ποπού κινηματογράφου Χάρι Φόξ,
που τον επινόησε το 1914. Εμείς θα αναφέρουμε την άποψη του πρώτου Έλληνα που ασχολήθηκε με αυτό το είδος χορού και έναν άλλος από τον άγνωστο στο ευρύ κοινό Γιώργο Καλημιγεράκη. Καθηγητή ορχιστικής τέχνης με διεθνή αναγνώριση και ο οποίος άκμασε τη δεκαετία του 1920. Διέθετε οργανωμένες και δημοφιλείς αίθουσες χορού στην πλατεία Κάνικος και Καλοκομονδύλη. Ο Καλημιγεράκης υποστήριζε ότι το όνομα προκύπτει από τον τοχασμό της αλεπούς, δηλαδή ταχύς βηματισμός, πιο γρήγορος από το βάδιν και πιο αργός από τον καρπασμό. Το χορευτικό σχήμα είναι ζευγαρωτό, χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η διάταξη των ζευγαριών, αν είναι πολλά, είναι τυχαία στον χώρο. Η λαμπή είναι αγκαλιαστή και το ζευγάρι είναι αντίκρυ ο ένας τον άλλον. Επιπλέον να τονίσουμε ότι όπως και άλλοι ευρωπαϊκοί χώροι, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60 χορευόταν σε όλη τη χώρα. Σε μερικές περιοχές διατηρήθηκε στα γλέντια έως και σήμερα. Thank you.
Θέλω να καλέσω τη Ματίνα τη Χριστοδουλίδου Γκελάντου. Έλα Ματίνα, σε παρακαλώ, να μας πεις δύο λόγια. Σε όλους, σεβασμιότατε, πανοσιολογιότατε, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρίες Δημάρχοι, Αντιδημάρχοι, αγαπητοί φίλοι, φίλες, καλεσμένοι, πολίτες, συμπολίτες, παιδιά. Όταν ήρθε ο Μανώλης στο γραφείο μου για να συζητήσουμε αυτή την πρόταση, δεν σας το κρύβω, επειδή η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια συνθήκη ειρήνης, η οποία δεν τίθεται θέμα ούτε για αναθεώρηση αλλά ούτε για λήξη. Είναι μια συνθήκη η οποία λειτουργεί στο ακέραιο και μου είπε ότι θα κάνουμε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Ήβρο και την Τένεδο. Του είπα ναι, προχωράμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, να δείξουμε σε ένα τόπο, στην Γκο, σε ένα από τα νησιά των Δωδεκανήσων που πρωταστατούν στο πολιτισμό. Και αυτό φαίνεται και σήμερα, φαίνεται και στα παιδιά που χορέψαν, αλλά και από όλο το κοινό που σας χειροκρότησε, με το Λύκειο Ελληνίδων να έχει την παρουσία του τόσα χρόνια εδώ. Χαίρομαι λοιπόν και εγώ που έχω αναλάβει για την προσεχή πενταετία, αν δεν τύχει κάτι άλλο απρόβλεπτο, και τον πολιτισμό εκτός από τον τουρισμό, και είμαι εδώ σήμερα για να συγχαρώ και το Λύκειο Ελληνίδων και το Μανώλη, το χοροδιδάσκαλο, για την προσπάθεια που κάνει. Διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει την ψυχή του σε αυτό που κάνει, αλλά και όλους τους χορευτές, ένα χειροκρότημα για αυτά τα παιδιά. Θέλω να πω με τη σειρά μου, επειδή στις προσεχείς ημέρες θα βγει και μία ανακοίνωση για τα θερινά Ιπποκράτεια, και από ό,τι ενημερώνουμε εδώ είναι χωρισμένα σε χειμερινά, θερινά και ούτω καθεξής. Εγώ θέλω από πλευράς μου κάθε μήνα, όλο τον χρόνο, να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις, χωρίς να διαχωρίζουμε αν είναι θερινά ή χειμερινά. Εγώ είμαι δίπλα και στο Λύκειο Ελληνίδων και στον πολιτισμό, να γίνονται αυτές οι ωραίες εκδηλώσεις για να μαθαίνουν και τα νέα τα παιδιά, να θυμούνται και οι παλιότεροι, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν είναι κόοι, βρίσκονται στην ΚΟ, την έχουν αγαπήσει την κόσμησή τους ως πατρίδα, όπως είμαι και εγώ, είμαι από τα Επτάνησα και λέω κάθε φορά πήρα προαγωγή, ήρθα στα Δωδεκάνησα και βλέπω ένα διαφορετικό πολιτισμό με διαφορετικές ρίζες που η πολιτισμική κληρονομιά του κάθε νησιού είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός και πρέπει αυτό να το κληροδοτούμε στις επόμενες γενιές. Μανώλη, σε ευχαριστώ. Είμαι και εγώ δίπλα σας. Χαίρομαι πολύ και θέλω να γίνονται τέτοιες δράσεις και φυσικά και από άλλους πολιτιστικούς συλλόγους και ούτω καθεξής. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε.